Αλλά κατά την άποψή σας, πότε θα τα καταφέρει η Ελλάδα να αποπληρώσει υποχρεώσεις της? Μιλάμε για τον Ιούλιο, για την πρώτη μεγάλη επόμενη δόση. Να ρωτήσω τον κύριο Ντάισεμπλουμ, γιατί τώρα η απόφαση να επιτρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα? Υπάρχει μια συμφωνία σε εκκρεμότητα. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι που δεν επέστρεφαν έως τώρα οι θεσμοί στην Αθήνα. Άρα η ερώτησή μου είναι, τι μπορείτε να πείτε στους επενδυτές, στους ανθρώπους της αγοράς, ότι αυτή δεν είναι μια απλή πολιτική απόφαση που θα απαλύνει το κακό κλίμα για την Αθήνα? Και κύριε Μοσκοβισσή, ερώτημα για εσάς. Εσείς πιστεύετε ότι το Μάρτιο ή το Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση? Εξαρτάται για ποιο Πάσχα μιλάτε. Ποιου έτους? Κλάους, παρακαλώ από εσάς. Δεν μπορώ να σας δώσω μια ημερομηνία σχετικά με το πότε θα αποκατασταθεί η ρευστότητα, διότι πρέπει να εφαρμοστούν και κάποια μέτρα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή και ένα καθήκον της αξιολόγησης είναι να καθοριστεί καλύτερα η τρέχουσα κατάσταση της χώρας. Εμείς, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ή τουλάχιστον υπάρχουν ισχυροί δείκτες ότι το 2015 είχαμε καλύτερη απόδοση σχέση με το οποίο προβλεπόταν τον Αύγουστο, άρα ο ισολογισμός θα είναι σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που αναμέναμε τον Αύγουστο. Επίσης, τα έσοδα το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν καλύτερα. Απλώς αναφέρω αυτά τα γεγονότα για να καταδείξω ότι δεν υπάρχει κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ολοκλήρωση της αποστολής μας. Χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα. Ξέρουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο φέτος υπάρχουν υποχρεώσεις 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και άλλες μικρότερες δόσεις κάθε μήνα. Αναφέρατε τη μεγάλη δόση του Ιουλίου, για παράδειγμα. Εγώ πιστεύω ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα, όποιο Πάσχα και αν μελετούμε, είτε το καθολικό είτε το ορθόδοξο. Νομίζω σε τρεις εβδομάδες ήταν μια παρατήρηση. Πριν λύσουμε τα θεολογικά ζητήματα με τον Πιέρ, να απαντήσω εγώ στο δικό μου ερώτημα. Γιατί επιστρέφουν τώρα οι θεσμοί στην Αθήνα? Υπάρχει κάποια συμφωνία σχετικά με τα δημοσιονομικά μέτρα? Πρώτα απ' όλα, εάν θυμάστε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το πρώτο πρόγραμμα, οι δημοσιονομικοί στόχοι ετέθησαν σαφώς τότε. Θα έπρεπε να υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018. Και υπήρχε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ένας οδικός χάρτης έως τότε. Άρα, για εμάς από πλευράς Eurogroup είναι εξαιρετικά απλό. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν, και όταν κοιτούμε το δημόσιο διάλογο σχετικά με το πόσο βιώσιμη είναι αυτή η κατάσταση για το μέλλον, ποια μπορεί να είναι η δυνητική ανάπτυξη, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός κτλ., όλα αυτά θα αποτελέσουν τα κομμάτια ενός παζλ όταν ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση. Όπως προείπα, υπάρχουν κάποια πακέτα μέτρων και κάποιες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοθούν με πιο συνεκτικό τρόπο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για μέτρα πιο εν το βάθη, έτσι ώστε να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ένα κομμάτι της συνολικής λύσης θα πρέπει να αφορά και κάποια μέτρα ελάφρυνσης κρέους. Ήδη έχουμε πει ότι αν οι Έλληνες έκαναν ένα κομμάτι των συμφωνηθέντων, εμείς θα ήμασταν ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς έκανα αυτή την παρατήρηση στην αρχτήρια μου εισήγηση, για να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα εργασίας. Σε σχέση με την ελάφρυνση χρέους, αυτός ο διάλογος θα ανοίξει πολύ σύντομα. Νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να κινηθούμε. Πιέρ, παρακαλώ, η θεολογική πλευρά. Ναι, θα προσπαθήσω. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι τζογαδόρος, άρα δεν προσπαθώ να προβλέπω το μέλλον. Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε ότι δεν έχω πέσει έξω σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα και τα χρονοδιαγράμματα. Θα πω όμως τούτο. Κανένας στο παρελθόν δεν πίστευε ότι θα τα καταφέρουμε πριν το καθολικό Πάσχα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε μετά τη συνάντηση του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Ταμείου. Και μετά το ελληνικό Πάσχα είναι, το Ορθόδοξο Πάσχα είναι 1η Μαΐου. Νομίζω λοιπόν ότι
Θέλουμε να φτάσουμε λύσεις, να φτάσουμε σε λύσεις το ταχύτερο δυνατό. Οι θεσμοί επιστρέφουν στην Αθήνα, άρα το ταχύτερο δυνατό θα φτάσουμε και θέλουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, έτσι ώστε να βρούμε μια συνολική λύση. Προχωράμε προς τα δεξιά. Τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή. Σε σχέση με τις συζητήσεις του κρέους, μπορούν αυτές τις συζητήσεις να εκκινήσουν πριν την λήξη της αξιολόγησης? Ναι και όχι. Πριν μπορούμε να μιλήσουμε για τα νούμερα σχετικά με το ζήτημα του χρέους. Πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα για το πακέτο και συγκεκριμένα πρέπει να ξέρουμε τα νούμερα του δημοσιονομικού χαρακτήρα αλλά και τα μέτρα στο συνταξιδοτικό. Ωστόσο, θα υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας στους επόμενους μήνες όπου όλα αυτά τα στοιχεία θα συνθέσουν ένα παζλ. Αυτά γνωρίζω προς ώρας. Πριν το Πάσχα πάντα. Το καθολικό ίσως. Yes, please. Παρακαλώ, επόμενο ερώτημα. Γεια σας από τη Wall Street Journal. Σε σχέση με την ερώτηση του Σάιμον, αναφέρατε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν κατά τη διαδικασία του πακέτου διάσωσης τίθενται επιτάπητος. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Υπάρχει μια συμφωνία πιο συγκεκριμένη? Τα δημοσιονομικά μέτρα, για παράδειγμα, αυτό το έτος και το 2018 θα είναι περίπου το ίδιο, ή θα υπάρχει μια σύγκληση νωρίτερα? Νομίζω ότι θα υπάρχει σύγκληση νωρίτερα. Περισσότερη εργασία πρέπει να γίνει στην Αθήνα και πιστεύω ότι το πνεύμα συνεργασίας θα γίνει όλο και πιο καθαρό καθώς προοδεύουμε τις εργασίες. Το σημείο κλειδί πρέπει να είναι η ευκρίνεια ενός πακέτου μέτρων μέχρι το καλοκαίρι. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξανασυζητούμε ακριβώς τα ίδια. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, σαφώς το γνωρίζουμε. Υπάρχουν ήδη σοβαρές προτάσεις στο τραπέζι σε σχέση με τις συντάξεις αλλά και σε σχέση με το φορολογικό ζήτημα. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να συμπληρωθούν έτσι ώστε να φτάσουμε τους φιλόδοξους στόχους. Ταυτοχρόνως, ακόμη και αυτά τα μέτρα μπορεί να μην είναι αρκετά. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να συζητήσουμε και για το χρέος, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι το τελικό συμπέρασμα για την Ελλάδα θα είναι βιώσιμο μακροπροθέσμως. Στο ίδιο ζήτημα, Peter Spiegel από Financial Times. Στις παρατηρήσεις σας αναφέρατε ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν από τους Έλληνες και εσείς αναφέρατε την ελάφρυνση του χρέους. Αυτό μου ακούγεται ότι είστε προς το στρατόπεδο του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Ταμείου, διότι και εκείνοι ζήτησαν να γίνουν περισσότερα και φυσικά μίλησαν και για το χρέος. Καταλαβαίνω καλά ότι αυτό ακριβώς λέτε και σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους. Λέτε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να αρχίσει τον τρέχοντα μήνα. Νομίζω ότι επιταχύνουμε λίγο σε σχέση με τα όσα αναμέναμε. Το αντιλαμβάνομαι σωστά? Πρώτα από το δεύτερο σημείο, δεν νομίζω ότι θα αρχίσουμε τον τρέχοντα μήνα. Απλώς είπα ότι έχουμε υποσχεθεί επί μακρόν την έναρξη αυτών των συζητήσεων. Αυτό που είπα τώρα είναι ότι είμαστε κοντά στο σημείο έναρξη αυτού του διαλόγου. Γιατί το υποστήριξα τώρα? Διότι οι θεσμοί επιστρέφουν στην Αθήνα και εμείς πρέπει να συζητήσουμε περισσότερα, διότι διαφορετικά το πρόγραμμα δεν δουλέψει. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις ελληνικές αρχές, το οποίο θέλουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε προς όλους. Πρέπει να έχουμε και μία συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους. Δεν είμαι με το στρατόπεδο κανενός για να απαντήσω στο πρώτο σημείο σας, αλλά υπάρχει ένας σχετισμός μεταξύ των μεταρρυθμίσεων του χρέους, των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων και των εκκρεμών συζητήσεων επί του χρέους. Όλα αυτά τα σημεία συνδέονται. Άρα, όσο περισσότερα κάνεις το συνταξιδοτικό, τόσο λιγότερο δημοσιονομικό κενό θα έχεις, όσο μικρότερο το δημοσιονομικό κενό, τόσο λιγότερο χρέος για το μέλλον. Άρα, όλα αυτά τα σημεία συνδέονται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πίεση προς όλους, έτσι ώστε... Με συγχωρείτε, είμαι λίγο κουρασμένος, λέει ο μιλητής. Πιστεύω λοιπόν ότι με όλα αυτά τα σημεία θα φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό. Δεν υπάρχουν στρατόπεδα. Εγώ είμαι με το Eurogroup. Δεν μιλάμε για το στρατόπεδο της Κομισιόν έναντι ενός άλλου θεσμού. Και εάν οι θεσμοί επιστρέψουν αύριο στην Αθήνα, αυτό θα συμβεί επειδή είχαμε αναλυτικές συζητήσεις ο ένας με τον άλλο. Βρήκαμε μια συμφωνία, μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Έχουμε ένα πλαίσιο, δηλαδή τα δημοσιονομικά μέτρα και το μνημόνιο συνεργασίας. Και φυσικά οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Αθήνα έτσι ώστε να βοηθήσουν στην πρόοδο, να βοηθήσουν στην εξέβρεση μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατό. Και επιπλέον υπάρχει συσχετισμός με τα άλλα ανοιχτά ζητήματα. Άρα, ας μην μιλούμε για διαφορετικά στρατόπεδα ή για παρατάξεις μεταξύ των θεσμών. Μπορεί να υπάρχουν παρόμοιες απόψεις, αλλά πάντα εργαζόμαστε μαζί. Αποφάσεις λαμβάνονται στο Eurogroup υπό την ηγεσία του Γερούν, Προέδρου του Eurogroup. Οι σημερινές συζητήσεις ήταν εξαιρετικά επικοδομητικές και πολύ καλές. Δεν ήταν συζητήσεις μόνο για το που είμαστε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουμε τα όσα συμφωνήθηκαν το καλοκαίρι. Αυτό είναι το πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας. Παρακαλώ. David Carretta, Radio Radicale Italian Radio. David Carretta από το Ιταλικό Ραδιόφωνο. Έχω δύο ερωτήματα σχετικά με τα δημοσιονομικά έργα. Πρώτα απ' όλα, για την Ιταλία, να ρωτήσω τον κύριο Μοσκοβιτσί, τι πρέπει να κάνει η Ιταλία έτσι ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με το πακέτο σταθερότητας, μιας και σύμφωνα με δήλωσή σας, η κυβέρνηση είχε να λάβει κάποιες δεσμεύσεις να σεβαστεί τους κανόνες. Και προς τον πρόεδρο Dijsselbloem ένα ερώτημα. Η Ιταλία δεν προβλέπεται να συμμορφωθεί με το κανόνα του χρέους για το 2015 και 2016. Πιστεύετε, ή μάλλον το Eurogroup πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένη περίπτωση και να είναι πιο αυστηρό έναντι της Ιταλίας. Ας απαντήσω πρώτος εγώ. Όχι, επειδή υποστηρίξαμε την ανάλυση και την άποψη της Επιτροπής. Το ίδιο κάνουμε πάντα. Άρα, Πιέρ, μπορείς εσύ να σχολιάσεις από αυτού. Ευχαριστώ, Γερούν. Δεν είπα ότι η Ιταλία έχει δεσμευτεί ειδικά για να συμμορφώνεται με τους κανόνες. Όλες οι χώρες, και αυτό είναι που είπα, όλες οι χώρες πρέπει να σέβονται τους κανόνες. Το πλαίσιο σταθερότητας, το πακέτο σταθερότητας είναι ένας κανόνας που διέπει τους πάντες. Η Ιταλία ξέρει τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε να συνάδει με τους συγκεκριμένους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Το συζητήσαμε και με τις Ιταλικές αρχές, το συζητούμε καθημερινά με όλους. Σήμερα είχαμε συζητήσει σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Δεν πρόκειται να κάνω οποιοδήποτε άλλο σχόλιο επί τούτου. Ξέρετε ότι η Ιταλία ζητάει κάποια ευελιξία. Επίσης, ξέρετε ότι η Ιταλία είναι επιλέξιμη χώρα για κάποια ευελιξία. Εμείς εργαζόμαστε για όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ευελιξία. Επιπλέον, θα λάβουμε αποφάσεις στο πλαίσιο του επομένου εξαμήνου. Δεν θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος επί του παρόντος, διότι αυτές οι συζητήσεις είναι εν εξελίξη. Τα κριτήρια είναι γνωστά, ωστόσο, από όλους. Επιπροσθέτως, είναι συζητήσεις στις οποίες μετέχουν όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Σε σχέση με το χρέος υπήρχαν κάποιες συζητήσεις και θα υπάρχει και συζήτηση αύριο. Συνολικά, όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν κανόνες για όλες τις χώρες εν γέννη. Χόρχε Μπαλέρο, μιλήσατε και για την περίπτωση της Ισπανίας και θέλω να σχολιάσετε τη συμμόρφωση της Ισπανίας και επίσης σας ανησυχεί το γεγονός ότι θα υπάρχουν νέες εκλογές στο τέλος Ιουνίου. Θα μπορούσατε να μεταφέρετε ένα μήνυμα προς την ισπανική πλευρά, για παράδειγμα η μεταβλητή αγορά της Ισπανίας ή οι αλλαγές που είδαμε στη χώρα αυτή το τελευταίο εξάμηνο, πώς θα την επηρεάσουν? Ένα σχόλιο παρακαλώ. Η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει ποτέ, η άποψή μας δεν έχει αλλάξει. Νομίζω ότι υπάρχει αξιολόγηση του Eurogroup. Εμείς γνωρίζουμε ότι θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στο εγγύς μέλλον. Επίσης ξέρουμε ότι
χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση και στην Ισπανία. Άρα οι Ισπανοί θα αποφασίσουν πώς θα ακολουθήσουν τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα τους. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Dijsselbloem σχετικά με το ελληνικό χρέος. Αναφέρατε την ελάφρυνση του χρέους. Η ελάφρυνση του χρέους θα είναι ένα κομμάτι της πρώτης αξιολόγησης. Άραγε, θα υπάρχει κάποια δέσμευση από πλευράς θεσμών με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Και προς τον Επίτροπο Μοσκοβισκή ένα άλλο ερώτημα. Δηλώσατε ότι η απόφαση θα σχετίζεται με τα δυνητικά επόμενα βήματα, με τις διαδικασίες επί του ελλείμματος κτλ. Αλλά αν κατανόησα σωστά, δεν υπάρχει μια χρονική προθεσμία λήψη αυτών των αποφάσεων. Πότε να τις αναμένουμε? Επιπλέον, πιστεύετε ότι αμέσως μετά το ECOFIN θα μπορέσουμε να έχουμε μια κατάληξη αυτών των συζητήσεων? Σε σχέση με την Ελλάδα, η αξιολόγηση έχει να κάνει με την εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί. Και οι αποφάσεις σχετικά με το χρέος δεν είναι επισήμως κομμάτι της αξιολόγησης. Κοιτάω τον κύριο δίπλα σας, διότι μελετά από το ύφος μου αν έχω δίκιο ή άδικο. Δεν είμαι σίγουρος για το αν κατανοήσατε το ότι υπάρχει ισχυρό συσχετισμό μεταξύ των δύο. Τον Αύγουστο εμείς διευκρινίσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να φτάσουμε στον διάλογο για το χρέος και την ελάφρυνση του χρέους. Επιπλέον, μιλούμε για μια βιωσιμότητα των δημοσιονομικών πραγμάτων μακροπροθέσμως. Με άλλα λόγια, για να ταιριάξουν όλα τα κομμάτια στο παζλ, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα τους επόμενους μήνες. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης και επίσης θα πρέπει να θέσουμε στο προσκήνιο τη συζήτηση περί του χρέους. Κάτι τέτοιο θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε μια πολιτική συμφωνία. Επίσης, πρέπει να πω ότι έχουμε ένα εξάμηνο μπροστά μας για τα υπόλοιπα κομμάτια της πολιτικής μας. Δεν θα μπούμε σε επιμέρους συζητήσεις για την τάδε και την αφόρα και επί συγκεκριμένων ζητημάτων θα συζητήσει το κολέγιο αύριο στο Στρασβούργο. Τρεις ερωτήσεις ακόμα και μετά θα ολοκληρωθεί αυτή η συνέντευξη. Από τον Ισπανικό τύπο, ένα ερώτημα σχετικά με τα Ισπανικά πράγματα. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η τρέχουσα κυβέρνηση έτσι ώστε να μειώσει το χάσμα μεταξύ τη δική σα πρόβλεψη και τη πρόβλεψη τη Ισπανική κυβέρνηση? Προφανώς πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και νομίζω ότι έχουμε κάποιο καιρό μπροστά μας έτσι ώστε να δούμε και τις εξελίξεις στην Ισπανία. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Δεν λέω ότι η τρέχουσα κυβέρνηση δεν μπορεί να το πράξει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας μπροστά μας για την Ισπανία. Χρειαζόμαστε επίσης και τη συνδρομή του Κοινοβουλίου αλλά και την επικύρωση των μέτρων από το Κοινοβούλιο, στο οποίο κοινοβούλιο θα πρέπει φυσικά να υπάρχει πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ από τον AFP. Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Dijsselbloem. Υπάρχουν συγκεκριμένες προσδοκίες, αλλά θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους επί του παρόντος, εκτός από το να δηλώνουμε απλώς ότι είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί τους επόμενους μήνες? Εάν ναι, μπορούμε να μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες σε αυτή τη συζήτηση και ποια είναι η πρόβλεψή σας για αυτές τις συζητήσεις τους επόμενους μήνες? Στο πλαίσιο φυσικά του Eurogroup, προβλέπετε ότι θα υπάρχουν έντονες συζητήσεις? Παρακαλώ να μας δώσετε μια προβολή των επόμενων μηνών. Όχι, δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη συζήτηση περί της ελάφρυνσης χρέους, αλλά υπήρχε ένας οδικός χάρτης για το μέλλον. Εγώ σηματοδότησα ότι οι συζητήσεις περί ελάφρυνσης χρέους θα ακολουθήσουν στο εγγύς μέλλον.
Με άλλα λόγια, όταν γνωρίζουμε τα ακριβή μέτρα στο συνταξιοδοτικό και τα μέτρα από δημοσιονομικής πλευράς, τότε θα γνωρίζουμε ότι ίσως κάποια ελάφρυνση χρέους να είναι απαραίτητη. Σε κάποια χρόνια ίσως να χρειαστεί να έχουμε πιο εντοβάθμιες συζητήσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δούμε τι χρειάζεται σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, τότε θα μπορέσουμε να μελετήσουμε και τις επόμενες κινήσεις στο χρέος. Άρα, τόνισα προς το Eurogroup απλώς ότι αυτή η συζήτηση θα ακολουθήσει στο εγγύς μέλλον και θα την κάνουμε πολύ γρήγορα. Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Silvia Mayer, MNI. It's on Portugal. The statement says that the additional measures. Η δήλωση του Eurogroup λέει ότι τα πρόσθετα μέτρα θα εφαρμοστούν όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ενώ πριν υπήρχε διατύπωση εάν τα μέτρα χρειαστούν. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα για την Πορτογαλία? Και ο Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών σας έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα αυτών των μέτρων? Δεν γνώριζα αυτή τη διαφορά στη διατύπωση, αλλά θα το μελετήσω και θα επανέλθω. Μπορώ να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ του αν και του πότε. Στο ανακοινωθέν, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και φυσικά αυτό θα συζητηθεί. Εγώ θα είμαι μάλλον στη Λισαβόνα την Πέμπτη για να τα συζητήσω με τον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. See you tomorrow. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τις Βρυξέλλες, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη τύπου που έδωσε.